Κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα σοκ της έρευνας που έκανε το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου σε 13.000 Ελληνόπουλα. Μεγάλη έρευνα που έδειξε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά είναι επί ώρες μπροστά στον υπολογιστή, ακόμα και από την ηλικία των 6, 7, 8 ετών, χωρίς την επίβλεψη των γονιών τους. 4 στα 10 παιδιά βγαίνουν με αγνώστους που έχουν γνωρίσει από το διαδίκτυο. Ξενυχτούν κρατώντας το κινητό ή τον υπολογιστή στο χέρι, παίζοντας online παιχνίδια, ή αγχώνονται γιατί δεν παίρνουν πολλά like για αναρτήσεις τους. Παιδιά συνομιλούν με άτομα που δεν γνωρίζουν. Κάποια από αυτά αποστέλνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Πολλές φορές και φωτογραφίες τους με προκλητικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Και κάπως έτσι γνωρίζουν με τον πιο σκληρό τρόπο τον αχαρτογράφητο το ψηφιακό κόσμο. Σε καμία περίπτωση κανένας δεν πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται εκφοβισμό και εξαναγκασμό και πρέπει να το καταγγείλει στις αρχές. Είμαστε εδώ ως Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Αρχείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου 24 ώρες 24 ώρες να παρέχουμε άμεση συνδρομή και βοήθεια σε όλα τα παιδιά θύματα εκβιασμού μέσω διαδικτύου. Όπως προκύπτει από την έρευνα που πραγματοποίησε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης σε 13.000 μαθητές σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, το 18% των παιδιών δημοτικού και το 33% των παιδιών γυμνασίου λυκείου έχει δεχθεί διαδικτυακή παρενόχληση, με ένα ποσοστό 3% των παιδιών δημοτικού και 5% των μεγαλύτερων παιδιών να δηλώνει ότι έχει απειληθεί πως θα δημοσιοποιηθούν πολλοί προσωπικές φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Το σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι τα ίδια τα παιδιά μας λένε, για παράδειγμα, πόσο χρόνο είναι στο διαδίκτυο. Μας λένε ότι σε ποσοστό 40% οι γονείς τους στο δημοτικό δεν βάζουν καθόλου όρια και στο γυμνάσιο φτάνουν να είναι γύρω στο 60%. Δυστυχώς τα παιδιά ανταλλάσσουν μικρό περιεχόμενο και πολλές φορές πέφτουν και θύματα εκδικητικής πορνογραφίας. Ένα σοβαρό θέμα, το οποίο έχει αναγκάσει και παιδιά και γονείς να φύγουν από τα πόλεις για να μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εμένα είχα την τύχη τα παιδιά μου να μην μεγαλώσουν με πολύ κινητό κτλ. Αλλά και όταν άρχισαν να ασχολούνται, πάντα υπήρχε κάποιο όριο. Ναι, πιστεύω ότι πρέπει. Το 59% των παιδιών δημοτικού και το 94% των παιδιών γυμνασίου λυκείου έχει προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο. Μα 12% των παιδιών δημοτικού και το 24% μεγαλύτερων παιδιών αποδέχθηκαν αιτήματα φιλίας από αγνώστους. Μεγάλο ρόλο στην ψυχολογία των παιδιών παίζει και ο αριθμός των like που παίρνουν για τις φωτογραφίες που ανεβάζουν. 2 στα 10 παιδιά ηλικίας από 13 έως 18 ετών ανησυχούν πολύ. Το 19% έχει προβεί σε διαγραφή φωτογραφίας που δεν έλαβε ικανοποιητικό αριθμό like και το 28% χρησιμοποιεί συστηματικά φίλτρα στις φωτογραφίες που μοιράζεται. Στο ίντερνετ καθόμουν το πολύ 4 με 5 ώρες. Στα 7 σου. Ναι. Τώρα πόσο χρόνο είσαι? Τώρα είμαι 20, ας πούμε, στρογγυλά. Μπορεί να κάτσω να κλείσω και 10 ώρες. Η αλόγιστη χρήση των υπολογιστών από τα παιδιά, η απομόνωσή τους η κοινωνική και η επικοινωνία τους με άλλους ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνωρίζουν μέσα από το διαδίκτυο, όλη αυτή η πολύ ωραία απασχόληση, μία από τις επιπτώσεις που έχει στην συμπεριφορά των παιδιών είναι να δημιουργεί μία επιθετικότητα. Η χρήση του διαδικτύου είναι πλέον απολύτως ενσωματωμένη στην καθημερινότητα των παιδιών. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση διαδικτυακού εκβιασμού, η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος τονίζει ότι το θύμα δεν πρέπει να υποκύψει τον εκβιασμό και να πληρώσει. Πρέπει να ζητήσει βοήθεια, να συλλέξει τις αποδείξεις και να μην διαγράψει τίποτα. Να σταματήσει την επικοινωνία και να μπλοκάρει το άτομο, όπως και να καταγγείλει το περιστατικό.